Καλησπέρα και από μένα. Ε, ευχαριστώ για άλλη μια φορά την Νευρολογική Εταιρεία για τη μου ζήτηση να συμμετάσχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, το οποίο έχει και για άλλη μια φορά πολύ καλή συμμετοχή. Ας ξεκινήσουμε γρήγορα, γιατί ίσως μου ξεφύγει λίγο χρόνο στην ομιλία. Ε, ποια από τα παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. Τα διαλύματα πολυμερών της γλυκόζης, αϊκοντέξιν, είναι κατάλληλα για τη μακρά ημερήσια αλλαγή στην αυτοματοποιημένη περιτονακή κάθαρση. Το αποσυνδεόμενο Y-set σύστημα είναι το καλύτερο σύστημα για τη συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση. Τα διαλύματα αμυνοξέων είναι κατάλληλα για τη μακρά ημερήσια αλλαγή στην αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση και τα διαλύματα πολυμερών της γλυκόζης, τα εκοντέξτην, e απαιτούν αύξηση της χορηγούμενης ινσουλίνης στους διαβητικούς ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση παρακαλώ. Μάλιστα. Ποιε είναι οι κύριε ενδείξει εφαρμογή τη παλιροϊκή περιτοναϊκή κάθε Τάιντερ. Επίτευξη καλύτερη κάθαρση μικρομοριακών ουσιών. Μεγαλύτερη απομάκρυνση φωσφόρου. Ελάττωση πόνου κατά την εισαγωγή και εξαγωγή του διαλύματο και αντιμετώπιση μηχανικών προβλημάτων που σχετίζονται με τον καθετήρα. Καλύτερη ποιότητα ζωή όπω προσεγγίζεται με το ερωτηματολόγιο Quality of Life. ψήφισαν περισσότεροι σε αυτή την απάντηση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η νυκτερινή διαλύπουσα περί των ενδείκνεται σε ασθενεί με μεγάλο δείκτη μάζα σώματο. Δεν ενδείκνεται σε παιδιά και εφήβου. Ενδείκνεται σε ασθενεί με σημαντική πολυματική νεφρική λειτουργία. Σχετίζεται με αυξημένη απομάκρυνση νατρίου. Τώρα ψήφισαν λιγότεροι. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Η αυτοματοποιημένη πλεονεκτήρα τη συνεχού φορητή λόγω πρώτον, πιο έγκαιρη και εύκολη διάγνωση περιτονίτιδα. Δεύτερον, πιο μακροχρόνια διατήρηση τη υπολοιματική νεφρική λειτουργία. Τρίτον, καλύτερη απομάκρυνση νατρίου. Τέταρτον, τη δυνατότητα επίτευξη στόχων που αφορούν την κάθαρση και την υπερδιήθηση κυρίω του ταχύ μεταφορή. Μάλιστα. Φαίνεται ότι δεν έχουμε και πολλά να πούμε ή τα έχετε ξανακούσει προηγούμενε φορέ ή ο κύριο Πασαδάκη διάλεξε τι τέσσερι πιο εύκολε από τι έξι που του είχα δώσει. Ο κύριο Παναγούτσος που είναι καλό άνθρωπο, μου έδωσε άλλο. Λοιπόν, η μέθοδοι περιτονική κάθαρσης είναι η συνεχή φορητή, η αυτοματοποιημένη με τι παραλλαγέ τη και κάποιε λιγότερο χρησιμοποιούμενε μέθοδοι. Uh, την, uh, υπήρχε η εποχή τη διαλύπουσα περί κάθαρσης Κάθαρση έμπαινε ένα άρρωστο συνήθω στο νοσοκομείο, του κάνανε κάποιε αλλαγέ για μια μέρα, έβγαινε κανένα δύο μέρε στο σπίτι, ξαναγυρνούσε στο νοσοκομείο, ξανά κάποιε αλλαγέ για μια μέρα, ξανά στο σπίτι. Φανταστείτε κάτι σαν την αιμοκάθαρση για κάποιε ώρε μέσα στην εβδομάδα. Αυτή οι άρρωστοι δεν πηγαίναν και πολύ καλά, δεν επετύχαναν καλέ καθάρσει. Παλιότερα του βάζαν τον καθετήρα κάθε φορά που του κάνανε uh, την περιτοναϊκή. Τέλο πάντων, Uh, κάποια στιγμή στην Ιρλανδία ο Ρεόπουλο είχε βρει τότε έναν καθετήρα μόνιμο, πιο μόνιμο. Μετά ο Τέγχοφ τον εξέλιξε. Στο Τέξα των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτοί εδώ οι δύο, ο Πόποβιτ και ο Μονκρίφ, συνέλαβαν την ιδέα τη συνεχού φορητή περιτοναϊκή. Μια αλλαγή παραμονή του διαλύματο για 6 ώρε, εξαγωγή του διαλύματο, είσοδο νέου διαλύματο για 6 ώρε και αυτοί πραγματοποιούσαν τέσσερι αλλαγέ, έξι ώρε η καθεμία, είχαν λίγου ασθενεί, γύρω στου δέκα ασθενεί, και είχαν γυάλινα δοχεία, πλαστικέ γραμμέ μεταφορά και καθετήρε τέγχοφ. Οι καθάρσει που επετύχαναν ήταν πολύ καλέ, αλλά είχαν πάρα πολύ συχνέ περιτονίτιδε, μια περιτονίδα κάθε έξι έω οχτώ εβδομάδε. Την ίδια εποχή στο Τορόντο του Καναδά, ο καθηγητής Ωρεόπουλος είχε περίπου 70 ασθενείς σε intermittent περιτοναϊκή κάθαρση και αποφάσισε να του εντάξει σε αυτό το καινούριο σύστημα. Αυτός όμως είχε το πλεονέκτημα ότι είχε πλαστικούς σάκους, δεν είχε γυάλινους σάκους, είχε πλαστικούς σάκους 2 λίτρων και εξέλιξε και ένα συνδετικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε χρήση μέχρι και σήμερα. Και έτσι ουσιαστικά ήταν αυτό που καθιέρωσε την περιτοναϊκή ω μέθοδο υποκατάσταση τη νεφρική λειτουργία. Παρ' όλα αυτά και εκείνο το σύστημα είχε προβλήματα, κυρίω περιτονίτιδες. Οι λοιμόξει ήταν το βασικό του πρόβλημα, εν, μη, για κάθε περίπου 11 με 12 μήνε μία λίμωξη. Εμφανίστηκαν μετά κάποιοι Ιταλοί, Κριστιανοί και Μπαζάτο, οι οποίοι εξέλιξαν κάποια διαφορετικά συστήματα περιτοναϊκή κάθαρση, ανακοίνωσαν μάλιστα ένα επεισόδιο να 30 μήνε ασθενή, κανένα δεν του πίστευε ε, Όπω έλεγε και ο παλιό μου διευθυντή ο Βαγιονάς, τους, μην του πιστεύει του Ιταλού. Αυτοί όμω αυτή τη φορά είχαν δίκιο. Ε, Πήραν οι Καναδοί αυτό το σύστημα, το κάνανε, το μελέτησαν και είδαν ότι τα αποτελέσματα αυτά μπορούσαν πάρα πολύ ωραία να επαληθευθούν. Πώς ήταν αυτά τα συστήματα, τα αρχικά ήταν μία σακούλα, ενωνόταν με τον καθετήρα. Πρώτα άδειαζε ο άρρωστο, μετά γινόταν ένα ξέπλυμα των γραμμών, αυτό το flash before fill, γέμιζε ο άρρωστο, αποσυνδεόταν και έμενε μόνο με τον καθετήρα με ένα πόμα. εξελίχθηκε περισσότερο και έγινε αυτό το σημερινό το σύστημα διπλού σάκου, το double bag. Υπάρχει προσυνδεδεμένος ο δεύτερος ο άδειος σάκος, οπότε συνδέεται, αδειάζει, ξεπλένεται, γεμίζει. Αποσυνδέεται και μένει μόνο με τον καθετήρα με ένα πόμα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το σύστημα το οποίο σήμερα έχουμε σε χρήση και χρησιμοποιείται στη συνεχή φορητή περί των στην οποία και σήμερα κάνουμε συνήθω τέσσερι αλλαγέ, καμιά φορά μπορεί και παραπάνω. Το διάλειμμα παραμένει περίπου 6 ώρε, εννοείται ότι το βράδυ μπορεί να παραμείνει λίγο περισσότερο για να μπορέσει να κοιμηθεί ο άρρωστο και μπορεί να αυξήσουμε τι αλλαγέ είναι να αυξήσουμε και τον όγκο, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα ποιότητα ζωή, προβλήματα που σχετίζονται με την αυξημένη ενδοπυρετοναϊκή πίεση. Κυκλοφορούν όλα τα συστήματα σήμερα, αλλά προφανώ τα συστήματα διπλού σάκου θεωρούνται σήμερα τα πρότυπα συστήματα συνεχού φορητή περιτοναϊκής. Αν διαβάσετε καμιά φορά παλιότερε βιβλιογραφίε, ω στάνταρτ συστήματα θεωρούν τα μη αποσυνδεόμενα παλιότερα συστήματα. Και αυτό έχει περάσει και στα guidelines, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά, ότι τα συστήματα διπλού σάκου είναι τα καλύτερα σήμερα, τουλάχιστον όσον αφορά την πρόληψη της περιτονίτιδας. Η συνεχής φορητή είναι μια απλή μέθοδος, είναι φιλική προς τον άρρωστο, είναι εύκολη, δεν χρειάζεται μηχανήματα, δεν χρειάζεται ρεύμα, εκτός από ένα μια στοιχειώδη δυνατότητα θέρμανσης των διαλυμάτων και οι γιατροί είναι πιο έμπειροι, όπως και το νοσηλευτικό πιο είναι προσωπικό, είναι πιο έμπειρο στην εφαρμογή της. Η άλλη έτσι μεγάλη ομάδα, μια άλλη μεγάλη μέθοδος είναι η, αυ, η αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή, η οποία δεν είναι και τόσο καινούρια όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Ήδη από το 1960 στο Σιάτλ χρησιμοποιούσαν μια αυτόματη συσκευή που ανοιγόκλεινε ένα διακόπτη για να γεμίζει και να διάζει την περιτοναϊκή κοιλότητα. Ο Τένκοφ ανάμεσα στα άλλα πολλά που έχει κάνει ε, απλοποίηση αυτή τη συσκευή και ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 60 υπήρχε ο πρώτος σάικλερ. Αυτή ήταν η, α, η, το μηχάνημα στο Seattle και αυτό είναι ο πρώτος σάικλερ. Αν θυμόμαστε κάτι παλιότερου σάικλερ, ε, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά με τους σάικλερς τουλάχιστον πριν 15 χρόνια. Σήμερα οι σάικλερς είναι έτσι το μηχάνημα, δηλαδή το είδατε και στην, νομίζω αυτό πρέπει να ήταν εκείνο που είχε η κυρία στην Σαουδική Αραβία, διάφορες μάρκες και διάφορα μηχανήματα μεγέθους περίπου σαν μια παλιά γραφομηχανία. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα συντανικό cycler, να είναι ασφαλή, φιλικό προ το χρήστη, να έχει χαμηλό κόστο, να μπορεί να ανοιχνεύσει άμεσα τη δυσλειτουργία του καθετήρα και την υπερβολική αύξηση ενδοκυλιακή πίεση, να μην αδειάσει δηλαδή ο άρρωστο και να ξαναγεμίσει και να συνεχίζει να γεμίζει, να μπορεί να κάνει monitoring του ασθενού είτε με μια κάρτα είτε online και ίσω αν μπορούσε να μα δίνει επιλογέ παρασκευή του υγρού όσον αφορά τουλάχιστον τι περιεκτικότητε σε και σάχαρο. Ήδη από τα μέσα τη δεκαετία του 1990, περισσότεροι ασθενεί εντάσσονται σε αυτοματοποιημένη... από ό,τι σε συνεχή φορητή περιτονακή κάθαρση. Μια μόδα, α το πούμε εισαγωγικά που ξεκίνησε από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Σήμερα, διπλάσιοι ασθενεί στι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν αυτοματοποιημένη από ό,τι συνεχή φορητή, βλέπετε. Μόδα η οποία ισχύει και στον Καναδά, από 43% στο 62% στην Αυστραλία, αλλά και στην Ευρώπη, στι περισσότερε χώρε. Βλέπετε στην Ελλάδα α, περίπου το 60% των ασθενών α, υποβάλλεται σε αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης. Η νυχτερινή διαλύπουσα, nocturnal intermittent, ένας αριθμός αλλαγών κατά τη διάρκεια της νύχτας ή και της ημέρας, αν παραδείγματος χάρη κάποιος δουλεύει νύχτα ή κάποιος ηλικιωμένος που τον προσέχει κάποιος περισσότερο το πρωί, συνήθω κρατάει 8 με 10 ώρε και η κοιλιά παραμένει άδεια κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Υπάρχουν προβλήματα, προβλήματα που αφορούν χαμηλέ καθάρσει και προβλήματα που αφορούν πιθανώ μειωμένη απομάκρυνση νατρίου, αν θυμηθούμε το φαινόμενο του sodium saving που μα είπε η πολύ ωραία κυρία Μπαλάσκα, Μπαλάφα. Ε, Επίση, όμω, θα πρέπει να πούμε ότι ε, λόγω τη στεγνή κοιλιά την ημέρα δεν επιτυγχάνει πολύ μεγάλε καθάρσει, οπότε πρέπει να έχει καλή η πολυματική νεφρική λειτουργία ο άρρωστος για να τον βάλεις σε, μόνο nocturnal intermittent. Η, η συνεχής κυκλική περιτοναϊκή κάθαρση, continuous cycle περιτονιαλ διάλυσης, ένα αριθμό αλλαγών κατά τη διάρκεια τη νύχτα από το Σάικλερ και μια μακρά αλλαγή κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Επειδή όμω αυτή η μακρά αλλαγή θα κρατήσει γύρω στις 15-16 ώρες, φαντάζεστε ότι θα αρχίσει από ένα σημείο και μετά να απορροφάται υγρό από την περιτοναϊκή κοιλότητα και άρα το υπερδίθμα που θα έχει επιτύχει κατά τη νύχτα να αρχίσει να, μειώνεται λόγω της απορρόφησης υγρού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα θα πρέπει να βρεις ένα διάλειμμα το οποίο να μπορεί μέσα σε αρκετές ώρες να συνεχίζει να παράγει υπερδίθμα και τέτοιο κατάλληλο διάλειμμα είναι το διάλειμμα εικοντέξιν e όπω θα δούμε πιο μετά. Μπορεί να συνδυάσει τι δύο μεθόδου, cycler τη νύχτα και μία χειροκίνητη αλλαγή κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Προφανώ θα επιτύχει καλύτερε καθάρσει. Η κάθαρση θα υπολογιστεί με τον αριθμό των λίτρων που θα κάνει κάποιο, την ποσότητα των λίτρων, αλλά αρχίζει και έχει πρόβλημα η ποιότητα ζωή. Αντί να είναι ελεύθερο κατά τη διάρκεια τη ημέρα, ο ασθενή πρέπει να κάνει μια αλλαγή. Και αυτό μπορεί να γίνει με διάφορε παραλλαγέ. Τι είναι η Tidal, η παλιωροϊκή περιτοναϊκή κάθαρση, μετά από μια αρχική πλήρωση της περιτοναϊκή κοιλότητας, μόνο ένα ποσοστό του διαλύματος αποστραγγίζεται και αντικαθίσταται από φρέσκο διάλειμμα, ενώ αφήνει μια ορισμένη ποσότητα διαλύματος να έρχεται σε συνεχή επαφή με τη μεμβράνη. Αυτό έγινε διότι έτσι φαντάστηκαν ότι θα περιορίζεται ο χρόνο που η κοιλιά θα μένει άδεια, χωρί διάλειμμα, άρα θα αυξήσουμε πάρα πολύ τι καθάρσει. Δεν φαίνεται ότι επιτεύχθη αυτό, διότι όλες οι εργασίες έδειξαν ότι μόνο αν αυξήσεις πάρα πολύ τα λίτρα που μπορείς να ανταλλάξεις, τα λίτρα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις κατά τη διάρκεια της, του Cycler, μπορεί να επιτύχει υψηλέ καθάρσεις. Και σήμερα ουσιαστικά είναι μία μέθοδος η οποία κυρίως αντιμετωπίζει τον πόνο. Πολλές φορές όταν μένει άδεια η κοιλιά, Κάπου ακουμπάει ο καθετήρα, ο άρρωστο πονάει και το αισθάνεται αυτό. Αν δεν την αδειάσει εντελώ, αφήσει λίγο όγκο μέσα, δεν ακουμπάει πουθενά ο καθετήρα και έτσι δεν πονάει ο άρρωστο. Καθώ επίση και σε κάποιε περιπτώσει προβλημάτων του καθετήρα. Μειώνει τα αλάρμα. Επίση είναι μια καλή μέθοδο σε ασκήτη, ασθενεί με ασκήτη που δεν θε να του αδειάσει εντελώ την κοιλιά κάθε φορά, αλλά να αφήσει λίγο μέσα και ίσω είναι μια, αν, αν μπορεί να τον έχει μέσα και να του κάνει τάινταλ με υψηλού όγκου, πιθανώ να μπορέσει να, να επιτύχει καλύτερε καθάρισει σε περιπτώσει που θέλει. Ε, πολύ, πολύ έτσι περιληπτικά να πω ότι από ό,τι φαίνεται από τι περισσότερε εργασίε δεν έχουν διαφορά οι δύο μέθοδοι, τουλάχιστον όσον αφορά την επιβίωση ασθενών και τεχνικής, το μόνο πλεονέκτημα που φαίνεται ότι έχει η αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή είναι στου ταχεί μεταφορεί. Πράγματι, στου ταχεί μεταφορεί, ειδικά όταν συνδυάζεται με την προσθήκη Econtexting για τη μακρά ημερήσια αλλαγή, φαίνεται ότι πλεονεκτεί και αυτό έχει φανεί από αρκετέ εργασίε ότι ουσιαστικά εξαφανίζει το μειονέκτημα των ταχαίων μεταφορέων που είχαν σαφώς λέγαμε ότι έχουν μειωμένη δυνατότητα επιβίωση τόσο της τεχνικής όσο και τον ίδιο. Φαίνεται ότι είναι μια ταιριαστή μέθοδος η αυτοματοποιημένη για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και οι περισσότεροι, τα, τα περισσότερα άτομα σε αυτές τις κατηγορίες κάνουν αυτοματοποιημένη. Φανταστείτε ότι τα παιδιά μπορούν να πάνε στο σχολείο χωρίς να, κάνουν, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν αλλαγή και Φαίνεται ότι επιτυγχάνει λίγο καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή είναι μια μελέτη από το Μεξικό. Αυτοί είχαν 300 παιδιά σε συνεχή φορητή, τα γυρίσαν σε αυτοματοποιημένη και πέτυχαν καλύτερη και υπερδιήθηση και μείωση της συχνότητα των νοσηλιών γενικώ για οτιδήποτε. Και επίση φαίνεται ότι έχει καλή ποιότητα ζωή η αυτοματοποιημένη, όπω φάνηκε για τα παιδιά, μια μελέτη ίδια ποιότητα ζωή με του μεταμοσχευμένου. Τώρα, στου ηλικιωμένου, πολλοί θα λέγανε ηλικιωμένοι είναι μηχάνημα, δεν μπορούν να το χειριστούν εύκολα. Τουλάχιστον οι Αμερικανοί μπορούν. Αυτή είναι μια άλλη μελέτη αμερικάνικη που λέει ότι α, παρότι βέβαια προφανώ θα ζούσαν λιγότερο οι ηλικιωμένοι σε σχέση με του νεότερου, αλλά όσον αφορά την επιβίωση, την αποτυχία τη μεθόδου και τη συχνότητα τη πριτονίδα δεν είχαν διαφορά. Και επίση και όσον αφορά την ποιότητα ζωή δεν είχαν διαφορά. Άρα είναι μια μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ηλικιωμένου πλεονεκτή γιατί μπορεί να επιτύχεις στόχους επάρκειας ή υπερδιήθησης, μπορείς να αποφύγεις την αυξημένη ενδοπεριτοναϊκή πίεση και γιατί μπορεί να είναι μικρότερος ο όγκος των αλλαγών, αλλά και γιατί είναι εξαπλωμένος ο άρρωστος, άρα ήδη μιλάμε για 30 με 50% μικρότερη ενδοπεριτοναϊκή πίεση. Προφανώ συνδυάζεται με βελτιωμένη ποιότητα ζωή, υπάρχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και δυνατότητα εργασία. Και επίση μπορεί να είναι μια σημαντική βοήθεια για ασθενεί που χρειάζεται βοηθό για την εφαρμογή τη κάθαρσης. Έχει μειονεκτήματα. Έχει. Είναι πιο πολύπλοκη, είναι πιο ακριβή. Υπάρχει ένα προβληματισμό ότι αφού δεν είναι μια συνεχή μέθοδο, λέμε ότι η περιτοναϊκή διατηρεί περισσότερο την υπολοιματική νεφρική λειτουργία γιατί είναι μια συνεχή μέθοδο. Ε, αυτή όμω δεν είναι τόσο συνεχή, ειδικά η νυχτερινή διαλύπουσα. Επίσης, μήπως το νάτριο δεν φεύγει όσο θα θέλαμε, ειδικά στην νυχτερινή διαλύπουσα. Το νάτριο μπορεί να μην φεύγει όσο θα θέλαμε, αλλά πραγματικά δεν φαίνεται ότι αυτό αντανακλά σε υπερφόρτωση με ένα άλλο προβληματισμό είναι η καθυστερημένη αναγνώριση τη περιτονίτιδα. Ένα που είναι συνδεδεμένο και που κάνει συχνέ αλλαγέ. Φανταστείτε ότι θα κάνει, ουσιαστικά θα είναι σαν να κάνει ξεπλήματα τη περιτονιακή κοιλότητα σε μια λίμοξη που έχει. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα δει πολύ εύκολα το θολό διάλειμμα και ο πόνο θα είναι πολύ πιο ήπιο, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Ο πόνο περισσότερο θα εμφανιστεί την ημέρα, και άρα μπορεί να χάσουμε κάποιε ώρε όσον αφορά την αναγνώριση τη περιτονίτιδα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ταιριάζει σε ταχύ μεταφορή, σε παιδιά, σε ηλικιωμένου. Μπορεί να, κάνει, να βοηθήσει στην υποβοηθούμενη περιτοναϊκή, σε ασθενεί με προβλήματα υψηλή ενδοπεριτοναϊκή πίεση, σε εργαζόμενου. Κάποιοι λέγανε η αυτοματοποιημένη σου δίνει ποιότητα ζωή κατά τη διάρκεια τη ημέρα με αντάλλαγμα έναν κακό ύπνο προφανώ το να είσαι συνδεδεμένο κατά τη διάρκεια τη νύχτα με κάποιο μηχάνημα δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα, δεν είναι και το πιο άνετο πράγμα. Έγιναν όμω κάποιε έτσι ενδιαφέρουσε μελέτε, δεν σα τι έχω εδώ για οικονομία χρόνου όσο γίνεται, που έδειξε ότι το σύνδρομο άπνοια στον ύπνο μειώνεται πάρα πολύ σε αυτού που κάνουν αυτοματοποιημένη, προφανώ διότι ξεφορτώνονται κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Οι υποβοηθούμενοι περί είναι ένα πράγμα που κερδίζει χώρο στα χρόνια μας που έχουμε πολλούς ηλικιωμένους ασθενείς που δεν μπορούν να κάνουν από μόνοι τους την περιτοναϊκή κάθαρση και φαίνεται ότι έχουν καλά αποτελέσματα κυρίως με την εφαρμογή αυτοματοποιημένης ότι δηλαδή φανταστείτε ένας βοηθός, ένας, ένας νοσηλευτής που θα το κάνει, θα κάνει μία σύνδεση, μία αποσύνδεση αντί τέσσερις συνδέσεις, τέσσερις αποσυνδέσεις που έχει συνεχής φορητή. Άλλε λιγότερο συχνά χρησιμοποιημένε μέθοδοι, η συνεχού υψηλή ροή, continuous flow, καθετήρα διάβλο ή δύο καθετήρε, υψηλέ ροέ διαλύματο, φτάνουμε και σε ροέ ε, σχεδόν διαλύματο αιμοκάθαρση, αλλά έτσι διατηρείται υψηλή κλίση συγκέντρωση μεταξύ αίματο και διαλύματο, επιτυγχάνονται πολύ μεγάλε καθάρσει, όμω είναι δύσκολο, δύσκολο να βρει τόσο μεγάλε ποσότητε διαλυμάτων εκτό αν τι παράγει online εκείνη την ώρα και υπάρχουν ερωτήματα που αφορούν και το sodium sieving οπωσδήποτε, αλλά και τις μηχανικές και βιολογικές επιδράσεις των τόσο υψηλών οργών πάνω στο περιτόνιο. Γενικώ είναι μια μέθοδος που δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα. Και όταν λέγανε ότι η αιμοκάθαρση είναι καλύτερη από την περιτοναϊκή, κάποιο είπε αφού δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε να συνεργαστούμε μαζί τους και να κάνουν οι άρρωστοι περιτοναϊκοί για κάποιες μέρες και μια αιμοκάθαρση, παραδείγματο χάρη την εβδομάδα, έτσι θα επιτυχαίναν πετυχα... θα καλύτερες καθάρσεις και μεγαλύτερη ανεξαρτησία είτε από τη μονάδα είτε από την περιτοναϊκή. Έχει κάποια πλεονεκτήματα, έχει χρησιμοποιηθεί στην Ιαπωνία περισσότερο ένα από σημαντικό ποσοστό ασθενών κάνουν αυτή την υβριδική κάθαρση, την bimodal dialysis. Δεν ε, είναι όμως κάτι το οποίο έχει ευρεία εφαρμογή. Ας πάμε στο δεύτερο μέρος. Θα το κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να μην φάμε το χρόνο. Τι χρειάζεται. Χρειάζεται ένα, το διάλειμμα. Χρειάζεται έναν περιτοναϊκό καθετήρα. Εδώ να πω ότι κάποια slides τα έχω πάρει από τον κύριο Ανδρίκο. Ε, Μία συνδετική γραμμή που συνδέεται στο σύστημα με, τα, με, τα, με το διάλειμμα και ένα Ο καθετήρα μέσω ενό προσαρμογέα με μια συνδετική, ενώνεται με μια συνδετική γραμμή και με το σύστημα το double bug. Αυτή η συνδετική γραμμή είναι η περίφημη γραμμή που την αλλάζουμε κάθε κάποιου μήνε ανάλογα με το σύστημα. Και αυτό εδώ το προσαρμογέα μπορεί να είναι πλαστικό ή μπορεί να είναι από ανάλογα με το σύστημα. Ο περιτωνιακό καθετήρα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή ροή, να μην αλλοιώνεται, να διατηρεί τη θέση του, να μην είναι τραυματικό, φανταστείτε θα μπει μέσα στην κοιλιά, άρα να μην μπορεί εύκολα να μα κάνει μια διάτρηση και να είναι εύκολο στην τοποθέτηση αλλά και στην αφαίρεση, γιατί κάποιε φορέ πραγματικά μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί. Αυτό είναι ο πιο συνηθισμένο καθετήρα, ο καθετήρα Τένκοφ, που δεν έχει αλλάξει από τότε που τον έφτιαξε ο Τένκοφ. Οι καθετήρε έχουν δύο καφ, θα δούμε που μπαίνει το καθένα και πρέπει να είναι βιοσυμβατή. Καλό είναι να είναι ακτινοσκερή για να μπορούμε να δούμε τη θέση του σε μια ακτινογραφία, να είναι διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη και βέβαια να μην είναι πολύ ακριβή. Δεν είναι ακριβή. Λίγα ευρώ κάνουν οι περιτοναϊκοί καθετήρε σήμερα. Υπάρχουν άπειροι τύποι περιτοναϊκών καθετήρων και καμένοι ευθύ, με πλωτήρε, χωρί πλωτήρε, με λαιμό κύκνου, πάρα πολύ διαφορετικοί καθετήρε. Ε, αυτοί που έχουμε εμπειρία είναι η Τένκοφ και αυτή εδώ η Τωρόντο Western αν και έμαθα ότι τελευταία σταμάτησαν να παράγονται. Ε, αυτό εδώ είναι το Ρόντο Western που έχει αυτούς τους δύο πλωτήρε και αυτό το μπιλάκι α, για να δένεται πάνω στο περιττόνιο, για να ράβεται πάνω στο περιττόνιο και αυτός είναι ο κλασικό Τέγκοφ. Ε, υπάρχει λοιπόν δύο καφ, το ένα πάνω στο περιττόνιο, το δεύτερο μέσα στην υποδόρια σύραγγα, μέσα στο υποδόριο τούνελ. Έτσι βλέπουμε πώς μπορεί να τοποθετηθεί ένας καθετήρας και έτσι είναι όταν έχει τοποθετηθεί πλέον και μετά. η υποδόρια σύραγγα να πούμε ότι είναι καλό να έχει φορά όχι προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω, αλλά προς τα κάτω. Αυτό είναι για λόγους βαρύτητας, υδρότας, άλλα υγρά, μπορεί να μπαίνουν πιο εύκολα μέσα στο, στο, μέσα στο τούνελ όταν, υπάρχει, όταν ο καθετήρας βγαίνει προς τα πάνω. Άρα, λοιπόν, ο καθετήρας πρέπει να βγαίνει προς τα κάτω, έτσι. Και επίσης, να σας δείξω και εδώ ότι σε περιπτώσεις που για κάποιους λόγους δεν μπορεί να βγαίνει ο καθετήρας στην κοιλιακή χώρα, παραδείγματος χάρη κάποιες μεγάλες δερματικές βλάβες, σε κάποιους πολύ παχύσαρκους ασθενείς, υπάρχει αυτή η λύση του pre όπου ο καθετήρας με ένα πολύ μακρύ τούνελ βγαίνει στο στέρνο. Διάφορες τεχνικές τοποθέτησης που δεν φαίνεται ότι έχουν διαφορά, ουσιαστικά μετράει η εμπειρία του κέντρου. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μια εξειδικευμένη ομάδα τοποθέτησης, να έχουμε χρόνο από την τοποθέτηση του καθετήρα μέχρι την έναρξη της περιτοναϊκής, αλλιώς πρέπει να κάνουμε διάφορες πατέντες, μικρούς όγκου, γρήγορα, σε ύπτια θέση κτλ. Ε, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που να αφορά τους καθετήρες και να υπάρχει ετοιμότητα για χειρισμούς. Γενικώ τα guidelines δεν συνιστούν συγκεκριμένο καθετήρα. Εκείνο που, που, που συνιστούν είναι να μαζεύουμε τα αποτελέσματά μας, να τα εκτιμούμε τουλάχιστον κάθε 12 μήνες και να προσπαθούμε να έχουμε επίπεδα επιπλοκών κάτω από αυτά εδώ τα ποσοστά. Φαίνεται λοιπόν ότι εξαρτάται κυρίως από την εμπειρία του κέντρου. Ένα άλλο πράγμα που ξεχνάμε πολλές φορές είναι το υλικό που, του σάκου που περιέχει μέσα το διάλειμμα. Αυτό δεν μπορεί να είναι οποιοδήποτε πλαστικό, ακόμα και το πλαστικό του νερού που πίνουμε δεν είναι οποιοδήποτε πλαστικό. Το PVC είναι το πιο διαδεδομένο. Υπάρχουν όμως και άλλες Πατέντε, πραγματικά πατέντες, πλαστικές, το Clear Flex ή το BioFine, που υποτίθεται ότι έχουν κάποια καλύτερα, πιο βιοσυμβατά χαρακτηριστικά. Το ίδιο και οι γραμμές. Μια κουβέντα, υπάρχουν αυτέ οι αποστηρωτικέ συσκευέ. Λένε αφού η συχνότητα η αιτία περιτονίτιδα είναι το touch contamination, δηλαδή την ώρα που πα να συνδεθεί. Αν αυτό το κάνει μέσα σε αποστηρωμένε συνθήκε, τότε θα μειώνεται η συχνότητα τη περιτονίτιδα. Και έτσι είχαν αυτά τα συστήματα που ε, ε, ουσιαστικά γινόταν η σύνδεση μέσα σε ένα αποστηρωμένο με ε, υπεριώδει ε, ακτινοβολίες, Κάποια άλλοι είχαν βρει και μικροκύματα και διάφορα περίεργα. Δεν ουσιαστικά δεν χρησιμοποιούνται σήμερα και δεν φαίνεται ότι έχουν δώσει κάποια θετικά στοιχεία. Θα μου δώσουν άλλα λίγα λεπτά γιατί πρέπει να πούμε λίγο και για τα διαλύματα. Το ιδανικό περιτοναϊκό διάλειμμα πρέπει να έχει επαρκή κάθαρση τοξινών, επαρκή παροχή υπερδιθύματο, επαρκή διόρθωση τη οξέωση, αποκατάσταση των τυχών ηλεκτρολυτικών διαταραχών, να είναι ασφαλέ στήρο μη περιτω... πυρετογόνο χωρί ξένα σώματα και να είναι και βιοσυμβατό. Υπάρχει, υπάρχει και δεν υπάρχει. Τι περιέχει ένα περιτοναϊκό διάλειμμα, ένα νοσμοτικό παράγοντα, ηλεκτρολίτε και ένα ρυθμιστικό διάλειμμα. Μπορεί λοιπόν αυτή είναι μια συνήθι σύνθεση ενό περιτοναϊκού διαλύματο με οσμοτικό παράγοντα τη γλυκόζη. Σημειώστε ότι συνήθω κάλλιο δεν έχουν τα περιτοναϊκά διαλύματα, τουλάχιστον αυτά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Ο οσμοτικός παράγοντα που είναι το βασικό πρέπει να μην είναι τοξικό για τον οργανισμό και το περιτόνιο, να μην προκαλεί τοπική γενικευμένη άνοση απάντηση, να εμφανίζει βραδύ ρυθμό απορρόφηση. Να μην προκαλούν τα παράγωγα του μεταβολισμού του μεταβολικέ ή βιοχημικέ διαταραχέ, να έχει φυσιολογικό παιχάκι οσμοτικότητα, να έχει ικανοποιητική θρεπτική αξία, λογικό κόστο και εύκολη παρασκευή. Ο οσμοτικό παράγοντα που χρησιμοποιείται σήμερα είναι γλυκόζη, αλλά απέχει πάρα πολύ από το να είναι ο ιδανικό οσμοτικό παράγοντα. Είναι εύκολη η παρασκευή τη και λογικό το κόστο τη. Από εκεί και πέρα έχει διάφορα μειονεκτήματα. Και αυτά είναι ότι μπορεί, εκτός από όλα αυτά, υπερεγλυκαιμία, παχυσαρκία, εμφάνιση πιθανώς και νέου σαχαρόδους διαβήτου, φαίνεται ότι η οσμο... χρειάζεται να έχει υψηλή οσμοτικότητα το διάλειμμα, παράγει κάποια προϊόντα διάσπασης και αναγκάζεται κανείς για να έχει γλυκόζι, να έχει όξινο, πεχά, τα οποία είναι κακά πράγματα όσον αφορά την εκεί. Πράγματι, άμα δείτε, η γλυκόζι... Ε, όταν με συγχωρείτε να το κάνω γρήγορα. Κατά τη θερμική αποστήρωση των σάκων τη περιτοναϊκής... για να μην παραχθούν, για να μην καραμελοποιηθεί η γλυκόζη και να μην παραχθούν πολλά προϊόντα διάσπαση, πρέπει το περιβάλλον να είναι πολύ όξινο. Όσο πιο όξινο, τόσο λιγότερα αυτά. Το όξινο προφανώ δεν είναι και πολύ καλό. Το ρυθμιστικό διάλειμμα μπορεί να είναι γαλακτικά ή διτανθρακικά. Παλιότερα ήταν οξικά, έχουν εγκαταληφθεί σήμερα οι ηλεκτρολίτε που πρέπει να περιέχουν νάτριο γύρω στο 132 με 134, πράγματι με διαλύματα με χαμηλότερο νάτριο έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν φανεί ότι είναι καλύτερα, βελτιώνουν την πίεση, βελτιώνουν την συνθήκη υπερφόρτωσης των ασθενών, αλλά το σημαντικό μάλλον είναι να μπορέσει κανείς να πείσει τους ασθενείς του να τρώνε λιγότερο αλάτι. Τι άλλο πρέπει να έχει, πρέπει να έχει ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι από 1 1,75 μιλιμολα ενα λίτρο. Τα συνήθη διαλύματα ασβεστίου στην αγορά σήμερα έχουν 1,25 όχι όλα όμω, παραδείγματο χάρη τα διαλύματα οικοδεξτρίνη, τα οικοδέξεν έχουν 1,75. Έχουμε πάει σε χαμηλότερα διαλύματα ασβεστίου σήμερα, προφανώ για να αποφύγουμε την αυξημένη επίπτωση τη αδυναμική οστική νόσου στους ασθενεί με περιτοναϊκή κάθαρση. Τι άλλο έχει, έχει μαγνήσιο, 0,25 είναι το μαγνήσιο στα διαλύματα που κυκλοφορούν στην αγορά και φαίνεται ότι υπάρχει μια αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ του μαγνησίου και της παραθορμόνης, να μην σας κουράσω περισσότερα. Την έδειξε αυτή τη διαφάνεια η κυρία Μπαλάφα, πραγματικά η ουρεμία, η χρόνια φλεγμονή, τα πιθανά οξέα επεισόδια φλεγμονής, αλλά και η συνεχής έκθεση του περιτονέου σε κάτι μη φυσιολογικό, στα διαλύματα τα περιτοναϊκά, δημιουργούν αλλαγές στο περιτόνεο, φταίει η γλυκόζη, η οποία μπορεί να είναι κυταροτοξική, να κάνει διαβητοποίηση, να αθρύσει διάφορα προϊόντα διάσπασής της και να οδηγήσει σε απώλεια της υπερδιήθησης. Όπως φαίνεται εδώ, όσο περισσότερη η γλυκόζη, τόσο αυξάνει τον διοβερπή με το χρόνο και τόσο μειώνεται η υπερδιήθηση, άμα δείτε την κόκκινη γραμμή. Άρα, πρέπει να μειώσουμε τη γλυκόζη όσο γίνεται, τι ανάγκε σε γλυκόζη, να μειώσουμε τι ανάγκε σε υπέρτονα διαλύματα. Άρα, κρατήστε τη διαιτητική προσαρμογή στην πρόσληψη αλατιού, το Echondexin και την αυτοματοποιημένη. Τα γαλακτικά μπορεί να έχουν διάφορες κακέ επιδράσει πάνω στο περιτόνιο και με βασικό και τον πόνο, να το θυμάστε όταν κάποιο πονάει κατά την εισαγωγή, μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη γαλακτικών στο διάλειμμα, ενώ τα προϊόντα αποδόμηση τη γλυκόζη και αυτά έχουν είτε GDP είτε AIDS, έχουν διάφορε αρνητικέ επιδράσει στο περιττόνιο. Α πάμε λίγο παρακάτω, μα έχει φύγει λίγο ο χρόνο, κύριε Πασαδάκη, δώστε μου τρία λεπτά. Τα διτανθρακικά. Για την ισότητα των φίλων θα την έχετε. Θα την έχω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήταν, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, δεν, δεν γίνεται για να τα, να τα πούμε όλα. Ε, τα διαλύματα περί των αϊκής που θα έπρεπε να έχουν φυσιολογικό πεχά και θα έπρεπε να έχουν διτανθρακικά. Δεν γίνεται όμως να, να, τα έχουμε αυτά. Πρώτον, διότι είπαμε ότι αν είχαν φυσιολογικό πεχά θα καραμελοποιεί το υγλικόζι κατά τη θερμική αποστήρωση και δεύτερον, θα, 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 θα δημιουργούνταν ε, άλλα τα ανθρακικού ασβεστίου και ανθρακικού μαγνησίου. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Μέχρι που κάποιος σκέφτηκε αυτήν εδώ την πατέντα, διπλού διαμερίσματος σάκου, double chamber σάκι, από τη μία η γλυκόζη με το ασβέστιο το μαγνήσιο και από την άλλη τα διτανθρακικά, πολύ όξινο το pH εδώ, άρα λίγα τα GDP, λίγα τα ages κατά τη θερμική αποστήρωση, αποφυγή της καραμελοποίησης, σπάσιμο του συνδετικού τους πριν μπει μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα και δημιουργείται πλέον ένα διάλειμμα με φυσιολογικό πεχά και με διτανθρακικά σαν ρυθμιστικό διάλειμμα. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι είχε ευεργετικές επιδράσεις, τουλάχιστον στο όσον αφορά τη διόρθωση της οξέωσης. Η τα διαλύματα γλυκόζης είναι υπεροσμωτικά, και η υψηλή οσμοτικότητα κάνει διάφορα στραβά πράγματα πάνω στο περιτόνεο, άρα θα έπρεπε να βρούμε διαλύματα με φυσιολογική οσμοτικότητα και τέτοια διαλύματα είναι τα διαλύματα αϊκοντέξτριν. Αν δείτε τα διαλύματα γλυκόζης έχουν μια οσμοτικότητα 350 με 355, τα αϊκοντέξτριν γύρω στο 280-287 νομίζω. Τα διαλύματα αϊκοντέξτριν, την είδατε αυτή τη διαφάνεια, καλή υπερδιήθηση όσο περνάει ο χρόνο. Άρα πρέπει να μείνουν ώρα τα διαλύματα εικοντέξεν. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα να βάλει εικοντέξεν και σε δύο ώρε να το βγάλει. Δεν πρόκειται να επιτύχει τίποτα. Το διάλειμμα εικοντέξεν πρέπει να μείνει ώρε. 6, 8, 10 ώρε για να σου δώσει καλή υπερδιήθηση. Τη δίνει σε όλου. Μελέτε έδειξαν ότι τη δίνει. Όχι όμως σε όλους, δεν έχει προσδιοριστεί ο ιδεατός χρόνος παραμονής και δεν φαίνεται ότι είναι σε όλους τους αρρώστους το ίδιο. Θα δείτε κάποιοι βγάζουν καλά με το εκοντέξεν, e κάποιοι δεν βγάζουν καλά, δεν ξέρουμε ποιοι και πώς και πόσο. Να σημειώσω ότι μέχρι τώρα λέγαμε ένα εκοντέξεν e την ημέρα, όχι παραπάνω. Έχουν βγει πολλές μελέτες με δύο εκοντέξεν e την ημέρα που φαίνεται ότι δεν έχει πρόβλημα, άρα θα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Διαλύματα αμυνοξέων, αντί γλυκόζι αμυνοξέα, Σήμερα κυκλοφορούν διαλύματα με ε, μία με συγκεκριμένη ε, περιεκτικότητα αμυνοξέων που αντιστοιχεί σε 1,5% γλυκόζης. Ένα διάλειμμα αμυνοξέων την ημέρα, αλλιώ μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα με αυξημένη ουρία, οξέωση κλπ. Αλλά είναι και αυτά διαλύματα με αυξημένη οσμοτικότητα και με γαλακτικά, όχι διτανθρακικά και με χαμηλ, σχετικά χαμηλόπεχα. Μειώνουν όμω το φορτίο γλυκόζη. Φαίνε... Βελτιώνουν λίγο την θρέψη. Να σημειώσω ότι πρέπει να χορηγούνται μαζί με γεύμα. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ο οργανισμό τα αμυνοξέα, θα πρέπει να έχει επαρκή θερμιδική πρόσληψη. Άρα, θα είναι καλά να χορηγούνται, παραδείγματο χάρη, αν τρώει το μεσημέρι, το μεσημέρι. Δεν μπορεί τα διαλύματα αμυνοξέων να μπουν στην πρώτη πρωινή αλλαγή, που θα είναι πολύ μικρό το γεύμα, εκτό αν τρώει κανένα αγγλικό πρωινό κάποιος από τους αρρώστους μας. Τα αποτελέσματα γενικώ των νεότερων διαλυμάτων δεν έχουν διαφορά όσον αφορά την περιτονίτιδα. Όσον αφορά την υπολοιματική νεφρική λειτουργία, κάποιες μελέτες έδειξαν ότι τα βιοσυμβατά διαλύματα είναι καλύτερα. Υπήρχε μία σκέψη ότι το Ecodexin που κάνει μεγάλη υπερδίθυση θα, θα, θα καταστρέφει γρηγορότερα την υπολοιματική νεφρική λειτουργία. Δεν φάνηκε να συμβαίνει αυτό παρόλη την αυξημένη υπερδιήθηση. Φαίνεται ότι όσον αφορά δείκτες ακαιρεότητας και φλεγμονής της μεμβράνης έχουν θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά την επιβίωση της τεχνικής, αυτά με το φυσιολογικό πχ και τα διτανθρακικά δεν έδειξαν διαφορές, τουλάχιστον στις περισσότερες μελέτες. Αντίθετα, το εκοντέξτερν e φαίνεται ότι έδειξε διαφορά, έχει ευεργετικά αποτελέσματα, μπορούν να κάνουν για περισσότερο χρόνο περί αυτό έχει φανεί από διάφορες μελέτες, uh, randomized, είτε κυρίως αναδρομικές μελέτες. Όσον αφορά τη ρύθμιση του σαχαρόδους διαβίτη, να πούμε ότι για αρρώστου που χρησιμοποιούν αϊκοντέξτριν θέλει προσοχή στο ζαχαρόμετρο που μετράνε, δεν ταιριάζουν όλα τα ζαχαρόμετρα με το Icodextrin. Πρέπει να δείτε, υπάρχει ένας κατάλογος ολόκληρος, ποια ταιριάζουν, ποια δεν ταιριάζουν. Μπορεί να σας δείξουν ψευδώς πολύ υψηλέ τιμέ ζαχάρου, γιατί μετράνε κάτι μεταβολίτες τα α, τη μαλτόζι ουσιαστικά. Φαίνεται ότι ρυθμίζουν λίγο καλύτερα το ζάχαρο αυτοί που χρησιμοποιούν Icodextrin ή αυτοί που χρησιμοποιούν α, ένα διάλειμμα Icodextrin, ένα διάλειμμα αμυνοξιών και μόνο δύο διαλύματα γλυκόζης όσον αφορά την επιβίωση των ασθενών, κάποιε μελέτε έδειξαν καλύτερη επιβίωση τουλάχιστον σε αυτού που χρησιμοποιούσαν iContexin και ειδικά στου ταχύ μεταφορείς. Μια μεταανάλυση για να τελειώσουμε σιγά σιγά. Δεν υπήρχε διαφορά όσον αφορά την υπολοιματική νεφρική λειτουργία. 9 μελέτες, δεν υπήρχε διαφορά όσον αφορά θνητότητα, περιτονίτιδε, ανεπιθύμητε ενέργειε. Ένα εξάνθημα με το εκοντέξιν. E το αντικοντέξιν e μπορεί να κάνει μερικέ φορέ αλλεργικέ εκδηλώσει. Μπορεί να κάνει και οσυνοφιλική περιτονίτιδα. Άρα, σε άρρωστο με e εκοντέξιν, ζητήστε τον τύπο στο περιτοναϊκό υγρό πριν του βάλετε την αντιβίωση. Καλύτερη κάθαρση ουρίας και κρεατινίνης με το εκοντέξτριν e και προφανώς καλύτερη υπερδίθηση. Το μέλλον, το μέλλον μπορεί να είναι αυτά τα μηχανάκια. Αυτό κυκλοφορεί κιόλα. Ε, νομίζω πλέον μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ίσως και οι άρρωστοί μας. Όπου είναι ένα μικρό σύστημα που αναγεννά το περιτοναϊκό υγρό και το οποίο το φοράς κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας το βγάζεις και ε, γεμίζεις με και άρα μπορείς να επιτύχεις και καλές καθάρσεις και καλή υπερδιήθηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ελιακόπουλε. Ήταν πολύ μεγάλο ο όγκο των πληροφοριών. Να προχωρήσουμε λίγο στις ερωτήσει ξανά. Αν και απαντήθηκαν αρκετά καλά. Λοιπόν, ποιε από τι παρακάτω προτάσει είναι σωστή; Τα διαλύματα πολυμερών. Απλώ πρέπει να πιάσουν το 100 τώρα. Ε. <σχελίδι> Τα διαλύματα πολυμερών τη γλυκόζη είναι κατά. <σχελίδι> ελπίζω ο κ. να μην ψηφίζει για να μα προβοκάρει. Τα διαλύματα πολυμερών. Δεν έχει μηχανάκι. Το πρόσεξε ευτυχώ. Τα διαλύματα πολυμερών τη γλυκόζης είναι κατάλληλα για τη μακρά ημερήσια αλλαγή στην αυτοματοποιημένη. Το Y-set είναι το καλύτερο σύστημα συνεχού φορητή. Τα διαλύματα αμινοξέων είναι κατάλληλα για τη μακρά αλλαγή στην αυτοματοποιημένη. Και τα διαλύματα πολυμερών τη γλυκόζη απαιτούν αύξηση τη χορηγούμενη ενσουλήνη στου διαβητικού ασθενεί. Ε, 90% καλά είναι. Προφανώς είπαμε το Ecodexing κάνει υπερδίηθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι το YSET, είναι το Double Bug. Τα αμινοξέα δεν είναι κατάλληλα για μακρά ημερήσια αλλαγή, γιατί είπαμε αντιστοιχούν σε 1,5% γλυκόζες. Και προφανώς δεν χρειάζεται αύξηση κορυγούμενης σουλίνης, αφού ρυθμίζουν καλύτερα το ζάχαρο. Πάμε στην επόμενη. Οι κύριε ενδείξει εφαρμογή τη Tidal, καλύτερη κάθαρση μικρομοριακών ουσιών, καλύτερη κάθαρση φωσφόρου, Ελάττωση πόνου κατά την εισαγωγή και εξαγωγή και αντιμετώπιση μηχανικών προβλημάτων. Καλύτερη ποιότητα ζωής. Εδώ πιάστε 100% δηλαδή. Yeah. Πάμε στο επόμενο. Η νυκτερινή διαλύπουσα ενδείκνυται σε ασθενεί με μεγάλο δείκτη μάζα δεν ενδείκνυται σε παιδιά και εφήβου, ενδείκνεται σε ασθενεί με σημαντική πολυματική νευρική λειτουργία και σχετίζεται με αυξημένη απομάκρυνση νατρίου. Ε, και εδώ πια. <Και> Πρέπει κάποιο να με βοηθήσει, κύριε Λιμπαδίτη, να βάλουμε καινούριε ερωτήσει την επόμενη φορά. Δεν σχετίζεται με αυξημένη απομάκρυνση, yeah, αλλά με yeah. μειωμένη, με ελαττωμένη, με ελαττωμένη. απομάκρυνση, έτσι. Yeah. Κάνει γρήγορε αλλαγέ, μόνο τη νύχτα δεν προλαβαίνει να έρθει κάτι την ημέρα να το αποβάλει τον άτριο. Άρα είναι αυτό που λέγαμε, και τα κτλ. Ουσιαστικά. Η αυτοματοποιημένη πλεονεκτήνα τη συνεχού φορητή λόγω εγκαιρότερη και ευκολότερη διάγνωση περιτονίτιδας, πιο μακροχρόνια διατήρηση τη πολυματική νεφρική λειτουργία, καλύτερη απομάκρυνση του νατρίου και δυνατότητες επίτευξη στόχων κάθαρση και υπερδίθηση, κυρίω στου ταχύ μεταφορής. Ένας δεν πίστηκε ακόμα. Λοιπόν. Λοιπόν, μάλλον προβοκάρει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.